Λίγες ώρες έμειναν μέχρι την ανάδειξη του νικητή του σόου μεταμφιέσεων. Σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός και ο Θανάσης Αλευράς, που έχει φτάσει στην πηγή, περιμένει να πιει και το νερό και να στεφθεί νικητής. Ο ηθοποιός θα αποδειχθεί έναν Έλληνα τραγουδιστή, τον οποίο θαυμάζει πολύ. Αισθάνομαι πολύ, πολύ όμορφα, γιατί όπως λες, οι κόποι ανταμείφθηκαν. Θα το πάρουμε σήμερα. Θέλω πολύ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Συνολικά 4 παίκτες θα διαγωνιστούν στον τελικό και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν ντουέτα έκπληξη. Η Μαντώ διεκδικεί και εκείνη την πρωτιά. Προσπάθησα να αποδώσω ό,τι καλύτερο μπορούσα, να τα δώσω όλα, τον καλύτερο μου εαυτό. Η Σίλβια Δελικούρα θα εμφανιστεί στο σόου με πρισμένο το αριστερό της μάτι εξαιτίας μιας μόλυνσης, αλλά δεν θα μπορούσε να λείψει από το τελευταίο live. Ίσως να ήταν ωραίο να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξανασυνεχίσουμε για λίγα επεισόδια ακόμα. Είναι κάτι που μας έκανε να περάσουμε πολύ ωραία, να μάθουμε πολλά και θα μου λείψει και θέλουμε βέβαια και την ξεκούραση. Οι μεταμφιέσεις στο σόου ήταν κάθε φορά μια έκπληξη, κυρίως για τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Άλλες φορές τα κατάφεραν και άλλες όχι, αλλά όλοι προσπάθησαν. Αυτή που με δυσκόλυψε λόγω του ότι ήταν τελείως κόντρα, δεν εννοώ κάτι, ούτε θέλω να υποτιμήσω κάποιον, ήταν η Άτζελα Δημητρίου, γιατί δεν τραγουδάω λαϊκά. Ευχαριστήθηκα πολύ το Αμπάνι Μπι, το εβραϊκό. Ευχαριστήθηκα πολύ τη Στέλλα την Κονιτοπούλου. Αυτή με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν αυτή που είχε ελληνικό στίχο, όποια γέννη ήταν αυτή. Και αυτή που μου άρεσε περισσότερο ήταν της Νίνα Σιμών. Όλοι οι παίκτες στεναχωριούνται που τελειώνουν το σόου από τη μία, αλλά και από την άλλη νιώθουν ανακούφιση. Οι πολλοί ώρες πρόβες και το άγχος της μεταμφίεσης ήταν μεγάλο για όλους.